έχουμε τη μεγάλη τραγωδία αυτή. 15 άνθρωποι, ένας αγνοούμενος, 22 τραυματίες, πάρα πολύ μεγάλες υλικές ζημίες, κύριε Υπουργέ. Τι θα κάνει η πολιτεία για να ανακουφίσει τουλάχιστον τους επιζώντες? Κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίως το πρώτο που λέτε είναι η ανακούφιση. Από εκεί και πέρα όμως οφείλουμε την συζήτηση να την πάμε και βαθύτερα. Ήδη από τις πρώτες συσκέψεις που γίνανε χθες το πρωί και μετά με τον Πρωθυπουργό, καταγραφήκανε όλα αυτά τα αναγκαία βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή και σε σχέση με την καταγραφή των ζημιών, βεβαίως παράλληλα με το έργο του απεγκλωβισμού που γίνεται και έγινε με έναν εντατικό τρόπο και με όλα τα διαθέσιμα μέσα από την πυροσβεστική. Από εκεί και πέρα, για να καλυφθούν ανάγκες στέγασης στις πρώτες ώρες, ηλεκτροδότηση όπου υπήρχε πρόβλημα, τα ανοιχτά συνεργεία της περιφέρειας και των Δήμων ξεκινούν την καταγραφή για να ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις. Εκεί είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση, κύριε Υπουργέ, είναι... και υδροδότηση. Σας διακόπτω, και υδροδότηση. Είχαμε πολλούς κατοίκους που μιλήσαμε τώρα το πρωί που μας είπαν ότι από χτες δεν έχουν να πιούν ένα ποτήρι νερό. Τα καταστήματα έχουν καταστραφεί, δεν έχουν και λεφτά να πάνε να αγοράσουν νερό, γιατί μαζί χάσαν και τα λεφτά τα οποία είχαν. Δεν έχουν να πιούν ένα ποτήρι νερό. Εμείς κάναμε και έκκληση κιόλας να πάνε κάποιες εταιρείες που έχουμε τόσες πολλές να βοηθήσουν, να βοηθήσουν και αυτές. Αλλά είναι και μέρημνα της πολιτείας. Δεν έχουν νερό να πιούνε, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη. Εγώ από όσο γνωρίζω, ακόμη και σε εκείνες τις περιοχές που δεν έχει την ευθύνη η ΔΑΠ της υδροδότησης, συμβάλλει με τα συνεργεία της στην αποκατάσταση των ζημιών. Μέχρι τότε σας λέω. Πρέπει να απευθύνονται στο συντονιστικό κέντρο που υπάρχει στην αντιπεριφέρεια και εδρεύει στην Ελευσίνα. Από εκεί λοιπόν κατευθύνονται όλοι και πράττουν ανάλογα με βάση τις τρέχουσες ανάγκες. Ίσως θα πρέπει να τους ενημερώσετε ότι υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχει καθόλου νερό και έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Κάτι να κάνουν. Να τους μεταφέρουν νερό εμφιαλωμένο, κάτι να γίνει. Έτσι, γιατί πρωί-πρωί πρωί αυτό μας λέγανε. Ξυπνήσαμε και δεν είχαμε νερό. Έχει σημασία να ξέρουμε βέβαια σε ποια περιοχή είναι. Αν και εσείς αυτή τη στιγμή δεν έχετε εντοπίσει. Είναι στη Μάνδρα της Αττικής. Στη Μάνδρα είναι, κύριε Υπουργέ. Στη Μάνδρα, σε αρκετές περιοχές της Μάνδρας. Στη Νέα Πέραμο. Και στη Νέα Πέραμο. Η καταγραφή θα ξεκινήσει, κύριε Υπουργέ. Θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Βεβαίως θα αποζημιωθούν. Θα σας έλεγα ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οφείλουμε αυτό το σοκ που έχουμε υποστεί όλοι με βάση τις ανθρώπινες απώλειες να αποτελέσει την αιτία να πάμε την συζήτηση στην αναζήτηση των μεγάλων ευθυνών και αιτιών που οδηγήσανε ένα έντονο μεν καιρικό φαινόμενο. Μακάρι να το κάνετε. Που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Μακάρι να το κάνετε, κύριε Υπουργέ. 40 χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά και μάλιστα πλημμυροπαθής από τη μεγάλη πλημμύρα του 77 με 37 νεκρούς τότε, 2 Νοεμβρίου του 37. Και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να κάνω προσωπική την κουβέντα. Η γυναίκα μου ήταν έγκυος, θα είχα 4 παιδιά. Χάσαμε εκτός από όλα τα πράγματα στο σπίτι μας τότε και ένα παιδί. Ακούω 40 χρόνια ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος ότι θα αποδοθούν ευθύνες. Πρέπει να το κάνετε. Επιβάλλεται να το κάνετε. Είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Συνυπογράφω εντελώς αυτά που είπατε. Και καλά κάνετε και το θυμίζετε, διότι δεν είναι μόνο το 77, περίπου ανά 10-15 χρόνια έχουμε την αλλά δεν έχει αλλάξει. Το 99, μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Παπανικολάου, ο καθηγητής γεωλογίας, ότι τη διπλωματική των παιδιών από το Πολυτεχνείο την έκανε στη Μάνδρα της Αττικής μέχρι και το 2016. Είχαν επισημάνει όλα τα προβλήματα. Γιατί θεωρούσε ότι ήταν μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές για να πλημμυρίσουν. Λόγω των έργων που δεν είχαν γίνει και λόγω των παρεμβάσεων. Μέχρι και το 2016. Θα προσθέσετε και κάτι άλλο, κύριε Παπαδάκη. Και λόγω των έργων που γίνανε ημιτελή ή κακά σχεδιασμένα, και αυτό απλά είναι. Και μόνο για να φανεί ότι απορροφώνται κάποια κονδύλια ή κονδύλια τα οποία δεν πήγαν όλα στα έργα. Πάντως οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Δυστυχώς υπάρχει μια κακιά παράδοση με τα δημόσια έργα σε αυτή την χώρα. Μην τη συνεχίσετε εσείς κι όμως, κύριε Υπουργέ. Είσαστε δύο ακριβώς χρόνια. Το αντίθετο συζητάμε. Είσαστε δύο χρόνια.
ότι από χθες αυτό που συζητάμε είναι το να καταστρωθεί ένα master plan συνολικά για τη Δυτική Αττική. Διότι δεν μπορούμε αποσπασματικά να κοιτάμε τον ένα χήμαρο ή τον άλλον ή τη μία πλευρά του βουνού, να το πούμε απλά, ή την άλλη. Χρειάζεται μια συνολική καθολική παρέμβαση σε 2-3 μεγάλες περιοχές της Αττικής, όπου να υπάρξει μια εμπεριστατωμένη καταγραφή των προβλημάτων και αντίστοιχη παρέμβαση, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια, αν είναι δυνατόν, πιο επαρκή διπλημμυρική προστασία. Κύριε Υπουργέ, τρέχουν υποχρεώσεις στην περιοχή. Δεν είναι της αρμοδιότητά σας, αλλά λόγω του ότι είσαστε Υπουργός Εσωτερικών και στις συσκέψεις έχετε ένα πρωταρχικό ρόλο, τρέχουν υποχρεώσεις των πολιτών αυτών. Θα πρέπει να δώσουν σε λίγες μέρες τη δόση του ΕΦΙΑ. Θα πρέπει να πληρώσουν τη δόση το φόρο εισοδήματος, του φόρου εισοδήματος. Θα πρέπει να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Γιώργο, δόσεις δανείων. Δόσεις δανείων. Θα πρέπει να πάρετε και μία μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καταστραφεί τελείως. Και αυτό έχει ακουστεί στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Έχει καταγραφεί και αναμένεται. Για αναστολή υποχρεώσεων. Για αναστολή υποχρεώσεων. Η οποία θα αναστέλει όλες αυτές τις φορολογικές υποχρεώσεις τώρα, του μήνα για τις πληγήσεις περιοχές με βάση το κλασικό χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται σε τέτοιες περιοχές. Λοιπόν, ΦΠΑ, είτε οτιδήποτε άλλο. Εισοδήματος, έμφυα. Άρα θα υπάρξει μέρημα για αναστολή των υποχρεώσεων των κατοίκων των περιοχών που έχουν πληγεί. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Πολλά θα